του δούλου και της δούλης στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Την περασμένη Δευτέρα κάναμε για την Εκκλησία, αγιασμός του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία. Τώρα θα δούμε τον αγιασμό του ανθρώπου μέσα στο περιβάλλον του, το οικογενειακό, το συγγενικό, το προσωπικό, το επαγγελματικό κλπ. Θα διαβάσουμε λοιπόν από τη σελίδα 1003, από την Επιστολή προς Ρωμαίους, Ιώτα Β' κεφάλαιο, και είχαμε μείνει στο 9 εδάφιο. «Η αγάπη ας είναι ανυπόκριτος. Αποστρέφεστε το πονηρόν, προσκολάστε εις το αγαθόν. Γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι, δια της φιλαδελφίας, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Εις τη σπουδήν άοκνη, κατά το πνεύμα ζέοντες, τον Κύριον δουλεύοντες, εις την ελπίδα χαίροντες, εις την θλίψην υπομένοντες, και εις την προσευχήν προσκαρτερούντες, εις τα σχρίας των Αγίων μεταδίδοντες, την φιλοξενία να ακολουθούντες. Ευλογείτε τους καταδιώκοντας ημάς, ευλογείτε και μη καταράστε, χαίρετε με τα χαιρόντων και κλαίετε με τα κλαιόντων. Έχετε προς αλλήλους το αυτό φρόνημα. Μη ψιλοφρονείτε, αλλά συγκαταβαίνετε στους ταπεινούς. Μη φαντάζεστε εαυτούς φρονίμους, εις μηδένα μη ανταποδίδετε κακόν αντί κακού. Προνοείτε τα καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων, ή δυνατόν τόσο αφημών, ειρηνεύετε με τα πάντων ανθρώπων. Μη εκδικείτε αυτούς αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή. Διότι είναι γεγραμμένον, εις εμέ ανήκει η εκδείξεις, εγώ θέλω κάνει εταπόδοσιν, λέγει Κύριος. Εάν λοιπόν πεινά ο εχθρός σου, τρέφε αυτόν. Εάν διψά, πότιζε αυτόν. Διότι πράττον τούτο θέλει σωρεύσει άνθρακας πυρός επί την κεφαλήν αυτού. Μην νικάσει υπό του κακού, αλλά νίκα δια του αγαθού το κακόν. Αμήν, αλληλούια. Η πρόταση και η προτροπή του Αποστόλου Παύλου αλλά και του Λόγου του Θεού είναι σε όλους μας να παριστάνουμε πάντοτε τα σώματά μας, τα σώματά μας αυτά, θυσία ζώσα, αγία και ευάρεστο εις το Θεό. Κατά αυτόν τον τρόπο η λατρεία μας είναι λογική ενώπιον του Θεού. Δηλαδή είναι αυτό το οποίο θέλει ο Θεός από μας. Το αποτέλεσμα θα είναι να γνωρίσουμε, αφού παραστήσουμε τα σώματά μας θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστο εις το Θεό, και αυτό είναι η λογική μας λατρεία, το αποτέλεσμα είναι, εάν δεν συσχηματιζόμαστε με τον κόσμο αυτό, αν δεν συμμορφωνόμαστε με το φρόνημα του κόσμου αυτού, αλλά αντιθέτως, και προσέχτε το αυτό αδερφοί να το προσέξουμε, μεταμορφωνόμεθα δια της ανακαινήσεως του νοός μας, δηλαδή σκεφτόμαστε ποιο είναι το πρόβλημα και τι πρέπει να αλλάξουμε στη ζωή μας. Μεταμορφωνόμαστε δια της, ξέρετε θα πει ανακαίνησης, και νέα τα πάντα. Ανακαινίζω το σπίτι μου σημαίνει αλλάζω όλα τα ύπλα και φέρνω καινούρια. Αυτό είναι ανακαίνιση του νοός μας. Δηλαδή βάζουμε το μυαλό μας να σκέφτεται καινούργια πράγματα. Τα καινούργια πράγματα που θέλει ο Θεός στη ζωή μας. Ώστε δια της ανακαινήσεως του νοός μας να γνωρίζουμε τι είναι το θέλημα του Θεού, που είναι πάρα πολύ σοβαρό και αυτό είναι ο σκοπός μας, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Αυτό είναι λοιπόν εκείνο το οποίο θέλει ο Θεός. Να γνωρίζουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή, στην εκκλησιαστική μας ζωή και εν γέννη στη ζωή μας μέσα στο περιβάλλον. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ο έχοντας δικάς μου εντολάς και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Ποιος είναι λοιπόν είναι αυτός ο οποίος αγαπάει τον Χριστό, αυτός που γνωρίζει
τις προσωπικές εντολές του Κυρίου για το ίν ίδιον. Τι θέλει ο Θεός από μένα? Και ποιος θα μου το φανερώσει αυτό? Μόνο ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. Μόνο ο παντοδύναμος Θεός. Είναι πάρα πολύ σοβαρό δηλαδή να συζητάμε με το Πνεύμα το Άγιο, να ρωτάμε, να προσευχόμαστε και να λέμε «Κύριε, τι θέλεις άραγε από μένα να κάνω? Τι είναι το θέλημά σου, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον? Αφενός μεν, αφετέρου και βοήθησέ με να το κάνω, γιατί άνεφε μου δεν δίναστε να κάνετε ουδέν». Αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι που μας χαρίζει ο Θεός, μας το χαρίζει. Προσευλογία. Αυτή είναι η ευλογημένη οικογένεια που κάθεται και σκέφτεται, προσεύχεται βέβαια, αναρωτιέται, ρωτάει τον Κύριο, επαναλαμβάνω, επί προσωπικού επίπεδου και επί οικογενειακού επίπεδου, και λέω «Κύριε, σε παρακαλώ, φανέρωσέ μου, τι θέλεις από μένα, τι είναι αυτό το οποίο εσύ θέλεις να κάνω?» Θα μου το πει εξάπαντος. Γιατί είναι γραμμένο, αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Ό,τι αιτήσετε, κάθε ένας που αιτεί λαμβάνει. Ζητείτε, ψάξτε δηλαδή. Και τότε θα βρείτε, γιατί ο Θεός θα σας αποκαλύψει. Αλλά και το σημαντικότερο απ' όλα, κρουέτε την θύρα του Χριστού και θα σας ανοιχθεί. Και αυτό είναι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, έτσι πως το έχω καταλάβει εγώ, το πιο σοβαρό. Να θέτει ο Κύριος έμπροσθεν του κάθε ενός μας θύρα ανεωγμένη ευλογίας, την οποία κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Γιατί αυτός που ανοίγει είναι αυτός που κανένας δεν μπορεί να κλείσει αυτό που ανοίγει. Πόσο σημαντικό λοιπόν, αδελφοί, είναι στο ταμείο μου να πλησιάζω τον Πατέρα, εκεί θα τον συναντήσω. Εκεί με περιμένει. Και εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να πω, και δεν ξέρω αν το κάνετε, αλλά σας προτρέπω να το κάνετε με όλη μου την καρδιά: «Πατέρα, τι θέλεις άραγε από μένα να κάνω?» Και θα έρθει μία έμπνευση, γιατί λέει η Γραφή, ο άνθρωπος έχει έμπνευση, αλλά, συγγνώμη, έχει πνεύμα, αλλά η έμπνευση του παντοδυνάμου συνετίζει αυτόν. Θα έρθει μία έμπνευση από το Θεό και θα σε οδηγήσει ακριβώς εκεί που είναι η ευλογημένη οδός. Εγώ θα σε συνετίσω, εγώ ο Χριστός θα σε διδάξω την οδόν την οποία πρέπει να περιπατήσει. Είναι υποσχέσεις Θεού, αδερφοί. Και εγώ, ο Παράκλητος, στο πνεύμα της αληθείας, θα σε συμβουλεύω σε κάθε ερώτηση που κάνεις. Πόσο σοβαρό λοιπόν είναι να ρωτάμε, αδελφοί, όχι να αποφασίζουμε, γιατί οι βουλές μας, λέει ο Θεός, δεν είναι βουλές μου και ο Δήμος μας δεν είναι ο Δήμος μου. Άρα λοιπόν, πόσο σημαντικό είναι να ρωτάω τον Κύριο: «Κύριε, ποιες είναι οι βουλές σου?» Δηλαδή, τι θέλεις από μένα, τι θέλεις? Και τότε θα έρθει με τα πάσης βεβαιότητος, αν τον ρωτάς εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, όσα αιτήσετε εν το ονόματι μου, ο Πατέρας μου ουράνιος θα το κάνει. Τότε θα έρθει με τα πάσης βεβαιότητος ο Πατέρας ο ουράνιος, θα σου δώσει έμπνευση και θα πεις: «Βέβαια, αυτό είναι. Πώς δεν το είχα δει τόσο καιρό?» Και θα έρθει και στη συνέχεια ο ίδιος ο διδάσκαλός μας και ο καθηγητής μας και θα σου πει: «Έλα τώρα να σου πω πού θα πας για να κάνεις το θέλημά μου». Και εν τέλει θα έρθει ο Παράκλητος στο Πνεύμα της Αληθείας που μας οδηγεί πάσαν την αλήθεια και θα μας δώσει να καταλάβουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και τότε αυτός που ενεργεί εν ημίν και το θέλει και το ενεργεί θα μας δίνει και τη δύναμη
και την ικανότητα να εκτελούμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Το ερώτημα όμως, το κρίσιμο ερώτημα πάντοτε σε, αυτό το, σε κάθε λόγο Θεού είναι, πιστεύεις ότι αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού μπορεί και να τα πραγματοποιήσει? Πιστεύεις ότι πραγματικά ο Θεός θέλει να συνομιλεί με σένα? Εγώ έκανα το στόμα και δεν θα μιλάω? Εγώ σας έδωσα αυτιά και δεν θα σας ακούω? Τόσο απλά μας μιλάει ο Θεός. Τι είναι αυτά που σκέφτεστε? Τι είναι αυτά που φαντάζεστε? Και κάτι άλλο, αδελφοί αγαπητοί, και μας περιμένει κιόλας ο Θεός. Δηλαδή μας περιμένει να πάμε στο ταμείο μας να γονατίσουμε, να προετοιμάσουμε τον εαυτό μας προς συζήτηση, προς διάλογον. Πρώτα-πρώτα με εξομολόγηση, εξομολογούμενος και παρετών ελεείται, για να έλθει το έλεος του Θεού απάνω μας. Και αφού μετανοήσουμε και έλθει το έλεος του Κυρίου απάνω μας, τότε να συγχωρήσουμε κιόλας όλους όσους έφτεξαν σε μας, γιατί αν δεν συγχωρούμε, δεν συγχωρούνται οι αμαρτίες μας. Να συγχωρούμε για να μας ευλογήσει ο Θεός, και έτσι αγιασμένοι και καθαρισμένοι. Και ξέρετε πόσο σοβαρό είναι αυτό που λέει ο Κύριος: εγώ αγιάζω τον εαυτό μου για σας. Δηλαδή, εγώ είμαι Άγιος για να αγιάσω εσάς. Πώς? Με το αίμα μου το Άγιο. Για σκεφτείτε λοιπόν τώρα, αδερφοί αγαπητοί, έτσι. Αυτές είναι προσωπικές βιωματικές εμπειρίες που δεν πρέπει να μην τις έχουμε. Δεν πρέπει να τις χάνουμε. Έτσι λοιπόν θα έλθει ο Θεός, και αυτό που δεν ξέρεις θα στο εξηγήσει το Πνεύμα του Άγιο. Και εκεί που δεν μπορείς να πας, θα σε διδάσκει ο Χριστός. Αλλά το σημαντικότερο για μένα στην προσωπική μου ζωή είναι η έμπνευση του Παντοδυνάμου. Σου δίνει έμπνευση ο Θεός. Ξέρετε τι θα πει έμπνευση? Πώς δεν το είχα δει τόσο καιρό? Πώς δεν το είχα καταλάβει? Τόσο απλό ήτανε. Αλλά σε όλα αυτά προηγείται ένα βασικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου: η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον οικοδομεί τον εαυτό του. Χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Χωρίς τη χάρη, το έλεος του Θεού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Και τότε θα είστε μαρτυρές μου. Δηλαδή θα λέτε αυτά που εγώ θα σας λέω να λέτε. Και θα κάνετε αυτά που εγώ εντέλομαι να κάνετε. Και θα ζείτε με τον ίδιο τρόπο που εγώ σας αποκαλύπτω πώς θα ζείτε. Κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Εάν καταλάβουμε ότι πρέπει απαραίτητος να παριστάνουμε τα σώματά μας θυσία εις το Θεό. Ζώσα, Αγία, ευάριστον, δηλαδή, ξέρετε θα πει θυσία, προσφορά. Προσφορά του εαυτού μας, της ζωής μας. Κύριε, δικό σου είμαι. Κύριε, εσύ είσαι ο καλύτερος μου φίλος. Δεν τα λες όμως με λόγια, ούτε με γλώσσα, αλλά μέσα από τα βάθη της καρδιάς σου. Και σε ρωτάω, αδερφέ αγαπητέ, υπάρχει κάποιος που να μπορεί να είναι καλύτερος φίλος?
Μπορείς να βρεις στη ζωή αυτή καλύτερο φίλο? Δεν υπάρχει, αδερφοί. Και αφού μας προσφέρει τη φιλία του, δεν είναι τουλάχιστον αφροσύνη να μην εμείς την προσλαμβάνουμε? Και αφού διαβάσαμε πως πρέπει να συμπεριφέρεται ο καλός, πιστός και φρόνιμος δούλος. Ξέρετε ότι υπάρχει πιστός και φρόνιμος δούλος και υπάρχει και πονηρός και κακός δούλος. Και θέλω να το δούμε αυτό γραμμένο. Πάμε στη σελίδα 873. Είναι πάρα πολύ σοβαρό να καταλάβω τι δούλος είμαι στα μάτια του Κυρίου. Τι δούλος είμαι? Και λέει στο 47, στο 45 εδάφιο. Σελίδα 873, 45 εδάφιο. Ποιος λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος? Τι δούλος είμαι εγώ? Είμαι πιστός και φρόνιμος. Ποιος είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος? Τον οποίον ο Κύριος κατέστησεν επί των υπηρετών αυτού, για να υπηρετεί δηλαδή τους αδελφούς του. Γιατί όλοι είμαστε υπηρέτες του Χριστού. Ο Χριστός δεν ήρθε να υπηρετηθεί, να υπηρετήσει. Και σε εμάς τι λέει? Όποιος θέλει να είναι μέγας να γίνει υπηρέτης πάντων. Και όποιος θέλει να είναι πρώτος να γίνει δούλος πάντων. Και διαβάζω. Ποιος είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος κατέστησε επί των υπηρετών, δια να δίδει σε αυτούς την τροφή στη διορισμένο καιρό. Τι τροφή δίνεις στη γυναίκα σου, με τη ζωή σου? Αγανάκτηση, θυμό ή αγάπη και ταπείνωση? Τι τροφή δίνεις στα παιδιά σου? Τι τροφή δίνεις στα αδέλφια σου? Δηλαδή από αυτό που προσφέρεις, θυσία ζώσα, φαίνεται τι, επιτρέψτε μου, σώη δούλος είσαι, δούλη είσαι. Τι προσφέρεις? Μακάριος, δηλαδή ευλογημένος, είναι ο δούλος εκείνος τον οποίο όταν έλθει ο Κύριος θα βρει να πράττει ακριβώς αυτό. Δηλαδή να προσφέρει την προσδιορισμένη, όχι ό,τι θέλει, την προσδιορισμένη τροφή σε αυτούς που υπηρετεί. Όχι στα αφεντικά του, σε αυτούς που υπηρετεί. Προσδιορισμένη τροφή. Αληθώς σας λέγω, αυτόν ο Κύριος θα καταστήσει επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος Ιησού Χριστού. Ποιον? Τον πιστό και φρόνιμο δούλο. Τώρα ποιος είναι ο άπιστος και ο άφρον δούλος? Εάν όμως είπε ο κακός εκείνος δούλος εν την καρδία αυτού, το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό για να καταλάβεις αν είσαι πιστός, φρόνιμος ή κακός. Το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό είναι εκείνος ο κακός δούλος λέει στην καρδιά του, βραδύνει να έρθει ο Κύριος, δηλαδή δεν προσμένει τον Κύριο. Και μας το λέει τόσο ωραία ο Λόγος του Θεού. Όλοι θα χάσουν το δρόμο τους. Όλοι, και οι εκλεκτοί νέοι. Όλοι. Μόνο οι προσμένοντες στον Κύριο θα ανανεώνουν τις δυνάμεις τους εντός αυτοί. Βέβαια, επειδή προσμένουν τον Κύριο, αυτοί θα ανανεώνουν τις δυνάμεις τους εν το ονόματι του Χριστού ως το αητού. Και ξέρετε τι κάνει ο αητός? Ψιπέτης αητός. Κανείς δεν μπορεί να φτάσει εκεί. Θα ανανεώνουν τις δυνάμεις τους σαν τον αητό, επειδή προσμένουν τον Κύριο. Όταν όμως ο πονηρός δούλος πει βραδύνει ο Κύριος να έρθει, δηλαδή τον προσμένει, τι θα πει δεν τον προσμένει? Ζητείτε την ειρήνη μετά πάντων και τον αγιασμό, χωρίς το οποίο κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Κυρίου. Προσμένει στον Κύριο να έρθει να σε ευλογήσει. Αυτό είναι το προσμένο.
Αυτό είναι το πρώτο και το βασικότερο. Περιμένω να έρθει ο Κύριος στη ζωή μου και περιμένω εν τέλει να ακούσω «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα λίγα να υπηρετείς τα αδερφάκια σου, σαν τα μικρά. Στα ελίγα στάθεις πιστός, εγώ σε πολλά θα σε καταστήσω». Αυτό πρέπει να προσμένουμε. Και συνεχίζει. Πρώτον, βραδύνει λοιπόν να έλθει ο Κύριος μου. Δεύτερον, και αρχίσει να δέρνει τους συνδούλους του. Τσακώνεται. Να πηγαίνει εδώ και να κατηγορεί εκείνον. Να πηγαίνει στο άλλο σπίτι να κατηγορεί τον άλλον. Είδες τι λέει αυτός, είδες τι κάνει αυτός. Κάτσε αδερφέ μου. Αυτός είναι αδερφός σου. Είναι υπερέχον σου. Και κάθεσαι και λες τι κάνει, τι λέει, τι δεν κάνει, αντί να προσεύχεσαι ο Κύριος να τον ευλογήσει. Φοβερό, αδερφοί αγαπητοί. Τι φιλοξενούμε στην καρδιά μας? Φιλοξενούμε στην καρδιά μας μακροθυμία, συγχωρητικότητα, ή φιλοξενούμε στην καρδιά μας θυμό, αγριάδα? Όχι για αστεία όπως κάνω εγώ, με σοβαρότητα. Δηλαδή να θυμώνεις πραγματικά. Όχι να εξοργίζεσαι για μια στιγμή και μετά να πηγαίνεις να μετανοείς και σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Και πράγματι δεν έχει γίνει τίποτα. Να μένει θυμός μέσα σου, οργή μέσα σου. Μα αυτός δεν καταλαβαίνει. Μα εκείνος δεν βλέπει τι κάνει. Και οργή, θυμός. Και αρχίζει και τσακώνεται μόνος του με τον άλλον. Δηλαδή μέσα στην καρδιά του τσακώνεται. Έρχονται κάνα δυο αδερφοί, αρχίζει και κατηγορεί. Πάνε άλλοι αδερφοί, τον κατηγορεί. Καλά δεν κάνεις άλλη δουλειά? Να κρίνεις, να κατακρίνεις, να κατηγορείς. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όλοι κινδυνεύουμε από αυτό. Είναι το χαρακτηριστικό του πονηρού και κακού δούλου. Και δεν θέλω να είναι κανείς από μας. Και δεν θέλω εγώ να είμαι. Ούτε η γυναίκα μου, ούτε τα παιδιά μου, ούτε τα εγγόνια μου. Το τρίτο, και να έχει απολαύσεις. Να τρώγει και να πίνει μετά των μεθιόντων. Δηλαδή ό,τι βρέξει και ό,τι χιονίσει. Ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε. Αύριο αποθνίσκουμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι. Επίνασα και μου δώσατε να φάγω. Όχι εσείς τι θα φάτε. Είχα σήμερα ένα πολύ ωραίο φαΐ. Ναι, αλλά ξέρεις ο άλλος αν είχε να φάει. Σε ενδιαφέρει? Το σκέφτεσαι? Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπημένα μου αδέλφια. Ο Θεός να μας φυλάει. Να μακροθυμούμε, να αγαπάμε, να σκεφτόμαστε. Και συνεχίζει, να τρώει και να πίνει μετά των μεθιόντων. Το αποτέλεσμα τραγικό. Ο Κύριος του δούλου εκείνου θα έλθει, καθήν ημέραν δεν προσμένει και καθήν ώραν δεν εξεύρει. Ξαφνικά θα έρθει. Ενώ όλα θα είναι καλά, θα τρώει, θα πίνει, θα γλεντάει, θα κατηγορεί, θα θυμώνει, θα μαλώνει, θα αισθάνεται μεγάλος και νικητής, φιλοπρωτεύων, διοτρεφής. Ξαφνικά θα έρθει το κακό στο κεφάλι του. Θυμόμαστε το Δαβίδ τι λέει? Ματέως αγωνίστηκα για τον αγιασμό μου. Ματέως. Κοίτα, όλοι αυτοί εδώ πέρα προοδεύουνε. Και λέει, μα τι λέω? Και πότε κατάλαβε την αλήθεια? Έως ότου εισήλθα εις το αγιαστήριο, προσέξτε το αυτό, εις το αγιαστήριον του Θεού και είδον τα τέλη αυτών. Αυτό έχει σημασία. Σημασία δεν έχει, όπως έλεγε ο αδερφός μας ο Λούις, θυμάμαι, η απογείωση του αεροπλάνου. Εκείνο που έχει σημασία έχει η προσγείωση του αεροπλάνου. Θα προσγειωθεί καλά. Μέχρι που είδα τα τέλη αυτών, τότε ησύχασα και είπα, δίκαιος είσαι, Κύριε.
Θεός να μας φυλάει, αγαπημένα μου αδέλφια. Ο Θεός να μας φυλάει, γιατί δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Δηλαδή πρέπει με μεγάλη προσοχή να διακρίνουμε και να σκεφτόμαστε τον εαυτό μας, όχι τον άλλον. Δεν είναι δική μας δουλειά να πούμε και να παρατηρούμε τον άλλον. Αυτά είναι δουλειά του Κυρίου. Γι' αυτό έρχεται τώρα και μιλάει σε κάθε έναν από εμάς επί προσωπικού επίπεδου με λεπτομέρεια. Η αγάπη σας ας είναι ανυπόκριτος. Δηλαδή, και μάλιστα με λέει τόσο ωραία στο, αν το βρω, το δε τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη. Τι αγάπη? Εκαθαράς καρδίας. Γιατί αν η καρδιά σου δεν είναι καθαρή, δεν μπορείς να αγαπάς. Και πότε δεν είναι καθαρή? Όταν δεν ευγνωμονείς τον Θεό για ό,τι έχει κάνει στη ζωή σου. Εκαθαράς καρδίας, εξυνειδήσεως αγαθής. Δηλαδή η συνείδηση είναι η συνέστηση του καλού και του κακού μέσα μας. Και όπως λένε, και το λέω κι εγώ, η φωνή του Θεού μέσα μου. Όταν δεν ξέρω το θέλημα του Θεού, έρχεται η φωνή του Θεού, η φωνή της συνειδήσεως μέσα μου και μου λέει όχι αυτό, το άλλο. Εξυνειδήσεως αγαθής, όχι πονηράς, και πίστεως ανυποκρίτου. Άρα η αγάπη σας είναι χωρίς υποκρισία. Δηλαδή υπάρχει αγάπη υποκριτική. Σ' αγαπάω με λόγια και με γλώσσα, σ' αγκαλιάζω, σε φιλάω. Αλλά μην μου βάζεις και πολύ βάρος. Δεν μπορώ να το σηκώσω. Τι μου λες τώρα? Και από μέσα μου λέω, Θεός να με συγχωρέσει. Δεν το λέω. Απαράταμε τέλος πάντων. Όχι αδερφοί. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Εγώ θα τολμούσα να πω σε μένα, ούτε για αστείο μην το λες αυτό. Δεν είναι αστείο αυτό. Και πάμε τώρα σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Αποστρέφεστε το πονηρόν, προσκολάστε εις το αγαθόν. Τις λέξεις προσέξτε. Αποστρέφεστε. Ποιο είναι το πονηρό? Τα έργα του εχθρού, τα έργα του διαβόλου. Αυτός είναι ο πονηρός. Μεθοδίες του εχθρού. Είναι ο κατήγορος των αδελφών ημών ημέρα και νύχτα. Αυτός είναι που σου κατηγορεί τον αδελφό σου. Και εσύ το δέχεσαι. Και ο Κύριος τι λέει? Αποστρέφεστε, διώχτου το πονηρό. Και τι ωραία, προσκολάστε. Βλέπεις το αγαθόν θέλημα του Θεού, σε αυτό να προσκοληθείς. Δηλαδή η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Γίνεστε, και μ' αρέσει αυτό, το διαβάζω τελευταία και λέει, καθώς εξέλεξεν ημάς ο Θεός δια του Ιησού Χριστού προκαταβολής κόσμου, δια να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Η αγάπη μας αγιάζει. Ο φθόνος μας φέρνει πλησίον του πονηρού. Κακία, η ζήλια. Η αγάπη μας αγιάζει. Ο Θεός είναι αγάπη. Και συνεχίζει. Γίνεστε λοιπόν ο ένας προς τον άλλον. Πόσο μ' αρέσει αυτό το κομμάτι. Το διαβάζω, το ξαναδιαβάζω χρόνια τώρα. Ο ένας γίνεστε προς τον άλλον φιλόστοργη, στοργική, διά της Φιλαδελφίας. Και μην ξεχνάμε την εκκλησία της Φιλαδελφίας. Επειδή έχεις μικράν δύναμη, γι' αυτό μην σκέφτεσαι ότι εγώ μπορώ, εγώ ξέρω, εγώ θα σου πω τι θα κάνεις. Όχι, ο Κύριος θα μας πει τι θα κάνουμε. Εγώ θα πω σε σένα τι θα κάνεις? Σιγά, ούτε στον εαυτό μου δεν μπορώ να πω. Ο Κύριος θα μας πει τι θα κάνουμε. Μη φρονεί κανείς υψηλότερα παρότι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σωφρονεί. Μη θεωρεί τον εαυτό του σπουδαίο. Σιγά. Τι είσαι, ποιος είσαι?
άθλιος και ουτιδανός. Και αν ακόμη πράττεις όλο το θέλημα του Θεού, νομίζεις δηλαδή, αλλά κι αν ακόμα πράττεις, λέει ο Λόγος του Θεού, όλο το θέλημα του Θεού, να λες άχρηστος δούλος είμαι. Δεν κάνω για τίποτα. Άρα λοιπόν γίνεστε ο ένας προς τον άλλον στοργικοί, πώς όμως, δια της φιλαδελφίας. Επειδή έχεις μικρά δύναμη, αλλά εφύλαξα στο λόγο μου και δεν ειρνήθη στο όνομά μου, αυτός είναι αδελφοί αγαπητοί, ο φιλάδελφος. Φιλάει το λόγο του Θεού, δεν αρνείται το όνομα του Κυρίου, ξέρει ότι έχει μικρά δύναμη, το αποτέλεσμα ο Κύριος δίδει μπροστά του, το φαντάζεσαι. Θύρα ανεωγμένη που κανείς δεν μπορεί να κλείσει, θύρα ευλογίας. Θα μπαίνεις και θα βγαίνεις από ευλογία σε ευλογία, από χάρη σε χάρη, όπου και αν πηγαίνεις. Και ξέρετε τι ωραία που το λέει ο Λόγος του Θεού. Όπου πατήσει το ίχνος των ποδών σου, εγώ θα κάνω ευλογία. Αμήν. Όπου πατήσει το ίχνος των ποδών σου. Γιατί? Γιατί είσαι βασιλεύς. Είσαι ιερεύς του υψίστου. Σε σένα εδώ και η εξουσία ο Κύριος. Να πατάσαι πάνω σε φίδια, σε σκορπιούς, σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν μπορεί να σε βλάψει. Και όποιος αγγίξει εσένα θα είναι σαν να αγγίζει την κόρη του οφθαλμού αυτού. Κατάλαβες ποιος είσαι. Καταλαβαίνουμε ποιοι είμαστε αδελφοί. Άσε να λένε ό,τι θέλουνε. Όποιος αγγίζει την κόρη, εσένα αγγίζει την κόρη του οφθαλμού του Θεού. Θεός δεν εμπέζεται. Μη φοβού, μόνο πίστευε στο λόγο του Θεού. Ας λένε ό,τι θέλουνε. Εκείνο που έχει σημασία είναι τι λέει ο Κύριος για σένα. Τι λέει ο Κύριος για σένα στο ταμείο σου. Τι σου λέει ο Κύριος. Γίνεσαι λοιπόν στοργικός δια της φιλαδελφίας, με τον αγαπάς τον αδελφό σου, με επίγνωση ότι έχεις μικρά δύναμη, αλλά φιλάς το λόγο του Θεού. Δηλαδή αυτό είναι το ενδιαφέρον σου, να περπατάω ακριβώς στο λόγο του Θεού. Ακριβώς όμως, μη ως άσοφος αλλά ως σοφός. Και δια την ευλάβεια του Ιησού Χριστού, άκουγε ο Πατέρας Θεός την προσευχή του ανθρώπου Χριστού Ιησού. Βλαβείς τρέμον στο λόγο του Θεού. Εφύλαξα στο λόγο μου και δεν φοβάσαι και δεν ειρνήθηκε στο όνομά μου. Γιατί ο φόβος έχει κόλαση. Η τελεία όμως αγάπη του Θεού έξω διώκει το φόβο. Θα το πω μια φορά ακόμη, αδερφοί. Σας παρακαλώ να μελετάτε αυτή τα εδάφια, είναι συγκλονιστικά, αλλά να προσευχόμαστε να μας τα αποκαλύπτει και ο Θεός, το βάθος τους. Γίνεστε λοιπόν ο ένας προς τον άλλον στοργική δια της φιλαδελφίας και ακούτε, προλαμβάνοντες να τιμάτε ο ένας τον άλλον. Εσύ πρώτος θα τιμάς τον άλλον, δεν θα περιμένεις να σε τιμήσει, βρε καλός τον, όχι. Εσύ θα πας να τον αγκαλιάσεις και να του πεις «Σ' αγαπάω αδερφέ μου, σ' αγαπάω αδερφούλα μου». Να τιμάς εσύ τον αδελφό σου. Να τρέχεις, να προλαβαίνεις. Να εσύ πρώτος να τιμάς τον αδελφό σου. Εις την σπουδήν άοκνη. Και τι ωραία που το λέει, κάθε φορά το διαβάζω και χαίρομαι. Το λέει στον Τιμόθεο ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στην επιστολή του Τιμοθέου προς Τιμόθεον τη Δευτέρα, λέει «Σπούδασον να παραστήσεις τον εαυτό σου δόκιμον εις τον Θεόν». Η θλίψη εργάζεται υπομονή. Η υπομονή δοκιμή. Να υπομένεις για να προσπαθήσεις δια της υπομονής σου να γίνεις δόκιμος εις τον Θεόν. Δηλαδή εργάτης, αυτός είναι ο δόκιμος, που δεν τρέπεται για τη ζωή του, για την οικογένειά του, για τον εαυτό του, για την είσοδό του, για την έξοδό του, για τα ρούχα του.
Δεν ντρέπεται. Εργάτης ανεπαίσχυτος. Γιατί? Γιατί ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Στη σπουδή άοκνη. Στο πνεύμα ζέοντες. Ζέοντες βέβαια. Υπάρχουν, και θέλω να το βρούμε, τρία επίπεδα πνεύματος Αγίου και δυνάμεως, και φαίνεται αυτά στους διακόνους οι οποίοι είναι υπηρέτες. Οι διάκονοι τι είναι, υπηρέτες. Δηλαδή καθημερινή διακονία των αδελφών, καθημερινή υπηρεσία των αδελφών. Και εξέλεξαν 7 με πρώτο χαρακτηριστικό, πλήρης πνεύματος Αγίου και σοφίας. Πρώτο επίπεδο, πλήρης πνεύματος Αγίου και σοφίας. Δεύτερο επίπεδο, ένας άνδρας ο Στέφανος, ο οποίος ήταν πλήρης πίστεως και πνεύματος Αγίου. Πρώτο επίπεδο λοιπόν, πλήρης πνεύματος Αγίου και σοφίας. Δεύτερο επίπεδο, πλήρης πίστεως και πνεύματος Αγίου. Και τρίτο επίπεδο, πλήρης πίστεως και δυνάμεως δια πνεύματος Αγίου. Κάνε μας έτσι, Κύριε Θεέ μου. Τρία επίπεδα, πίστεως και δυνάμεως πνεύματος Αγίου. Δηλαδή έμπειροι χριστιανοί. Κατά το πνεύμα ζέοντες, φωτιά. Τον Κύριον όμως δουλεύοντες, ελεύθεροι όντες απ' όλα, γιατί μόνο ο Χριστός ελευθερώνει, τότε προσοχή, δούλωσε τον εαυτό σου σε όλους. Και τότε ο καρπός σου θα είναι σε αγιασμό και το τέλος σου ζωή αιώνιος. Τι θα πει δούλωσε τον εαυτό σου σε όλους? Όποιος θέλει να γίνει μέγας, υπηρέτης πάντων. Και όποιος θέλει να γίνει πρώτος, δούλος πάντων. Και αυτό κάποτε θυμάμαι πριν χρόνια και έρθει και μου το από ο Κύριος. Και λέω, Κύριε, δούλος πάντων είναι δύσκολο, δεν μπορώ να γίνω. Δεν γίνεται. Εγώ δούλος πάντων δεν γίνεται. Και μου λέει ο Κύριος, εγώ έγινα δούλος πάντων γιατί ο πατέρας μου ουράνιος κατοικούσε μέσα μου. Και εσύ θα γίνεις δούλος πάντων μόνο αν εγώ και ο πατέρας μου ουράνιος κατοικούνε μέσα σου. Τότε θα γίνεις. Δηλαδή, ο έχων το λόγο μου και φυλάτων αυτών, εκείνος είναι ο αγαπών με. Αυτός είναι που με αγαπάει. Αυτόν θα αγαπήσει ο πατέρας μου και σε αυτόν θέλουμε να ελθεί και θέλουμε να κατοικήσει. Εάν λοιπόν φυλάς το λόγο του Θεού, τότε θα απολαμβάνεις την αγάπη του Θεού Πατρός. Και ο Θεός Πατέρας, επειδή σε αγαπάει, θα είναι μαζί με τον Χριστό να κατοικήσει μέσα σου. Τότε μπορείς να γίνεις δούλος πάντων. Όχι εσύ, η χάρις του Θεού η κατοικούσα εν σύ, εν ημί. Αυτό είναι δούλος πάντων. Έτσι είπε ο Παύλος. Εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων. Δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος. Αλλά περισσότερο πάντων εκοπίασα. Και συνεχίζει. Πριν ουχή εγώ. Αλλά η χάρη του Θεού που κατοικεί μέσα μου. Ξέρεις τι θα πει να κατοικεί η χάρη του Θεού μέσα σου? Το πιστεύεις? Αδερφοί, το πιστεύω. Αλλά Κύριε, έτσι λέω πάντα, βοήθαμε στην απιστία μου να το απολαμβάνω κιόλας. Το λόγο στην αλήθεια, τον πιστεύω. Αλλά βοήθαμε, Κύριε Θεέ μου, σε παρακαλώ, να απολαμβάνω τη δύναμη της πίστεως σου. Και συνεχίζει. Εις την ελπίδα χαίροντες. Τι είναι αυτό που σε κάνει να χαίρεσαι? Το παρελθόν, τσου. Το παρόν, ποτέ. Τι είναι αυτό που με κάνει να χαίρομαι? Αυτό που έρχεται μπροστά μου και είναι η ευλογία του Θεού. Να σας πω τι είναι, η αρπαγή της Εκκλησίας. Πού ελπίζω ότι θα με συγχωρέσει και θα με ετοιμάσει να είμαι έτοιμος εκείνη την ημέρα που θα ακουστεί το κέλευσμα του Θεού, η φωνή του Αρχαγγέλου και η σάλπιγγα του Θεού.
σάλπιγγα του Θεού, όχι των αγγέλων. Προσοχή, γιατί πολλοί κάνουν αυτό το λάθος. Νομίζουν ότι η εσχάτη σάλπιγγα είναι των αγγέλων. Όχι, σάλπιγγα του Θεού. Εν τη εσχάτη σάλπιγγα του Θεού. Και τότε οι αδελφοί οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτον. Αυτή είναι η ελπίδα μου. Θα δω τον πατέρα μου, τη μητέρα μου. Θα τους αναστήσει ο Χριστός. Σωθήκανε. Τον πεθερό μου, την πεθερά μου, σωθήκανε στον ουρανό. Αλλά και χαίρομαι γιατί θα σώσει όλη την οικογένειά μου. Ξέρετε τι θα γίνει, αδελφοί. Φοβερή ανασωπήρωση. Θα βγει ο δούλος, ο Χριστός, και θα πει έλθετε, έλθετε πάντες, έλθετε. Πρέπει να γεμιστεί ο οίκος μου. Και πού θα τους φέρνει, στην εκκλησία του. Και τι θα είσαι εσύ, υπηρέτης, θα είσαι ή θα είσαι αφεντικό. Μια κοίτασή, κάτσε καλά, αυτό να το κάνεις έτσι. Όχι αφεντικό, αδερφή, όχι. Δούλος, δούλος, δούλος πάντων. Με τη χάρη του Θεού που κατοικεί μέσα μας. Αμήν, δούλος πάντων. Συνεχίζω λοιπόν. Μόνο στην ελπίδα χαιρόμαστε. Γιατί η ελπίδα ποτέ δεν κατεσχύνει. Και γιατί η ελπίδα δεν κατεσχύνει? Διότι η αγάπη του Θεού Πατρός είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Και η αγάπη μετατρέπει αυτή η θεϊκή αγάπη την πίστη δια αγάπης ενεργουμένη. Και αν έχω αγάπη δια πίστης ενεργουμένη, έχω πίστη δια αγάπης ενεργουμένη, έχω πίστη Θεού. Ό,τι αν ζητήσω και στο βουνό να πω πέσα στη θάλασσα, θα πάει να πέσει. Αρκεί να μην διστάσω. Αυτή είναι η πίστη Θεού. Πίστης δια αγάπης ενεργουμένη. Αλληλούια, αλληλούια. Και συνεχίζουμε. Εις την ελπίδα χαίροντες. Μόνο χαίρα, χαρά, όχι. Και εις την θλίψη υπομένοντες. Καυχαίμαι, λέει ο Παύλος, στας θλίψεις μου. Πού καυχέσαι? Στας θλίψεις μου. Γιατί? Γιατί όταν είμαι αδύνατος εκ των θλίψεών μου, τότε είναι δυνατός ο Θεός στη ζωή μου. Τότε η δύναμή μου είναι τελεία. Όταν εγώ είμαι αδύνατος εντελώς, η δύναμή μου είναι τελεία. Γι' αυτό επέτρεψε και άγγελος Σατάν να τον ραπίζει, τον Παύλο, ο Χριστός, για να μην υπερηφανευθεί για την υπερβολή των αποκαλύψεων. Φοβερό δεν είναι, αδερφοί? Στην θλίψη υπομένοντες. Και τώρα μπαίνουμε σε αυτό που μου αρέσει πολύ, συγχωρέστε μου που το λέω. Στην προσευχή προσκαρτερούντες. Δηλαδή όταν προσεύχεσαι, δεν προσεύχεσαι λες, αλλά προσεύχεσαι περιμένεις. Καταλάβατε τη διαφορά? Δεν λέω, περιμένω. Περιμένω ότι θα μου πει ο Κύριος. Σας είπα και θα το να το ξαναπώ, πως κατά τύχη, κατά συγκυρία έμαθα πως μιλάει ο Θεός. Πολύ νέος, πριν λάβω Πνεύμα Άγιο. Ήμουν μόνος μου στο Αίγιο, η Άννα ήταν με τα παιδιά στην Αθήνα, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Και πήρα μια απόφαση, κάθε μέρα θα προσεύχομαι μία ώρα την ημέρα. Μόλις γύριζα από τη δουλειά, γύριζα πολύ αργά, είχα πολλή δουλειά, γύριζα 8, 9, 10, ό,τι ώρα γύριζα, πριν πέσω να κοιμηθώ, μία ώρα προσευχόμουν. Κάθε μέρα. Αλλά έλεγα τα αιτήματά μου, 5, 10 λεπτά, 1 τέταρτο, 20 λεπτά, τέλειωναν. Μετά δεν σηκωνόμουν, καθόμουν εκεί. Γονατιστός. Και δεν άφηνα το μυαλό μου να σκέφτεται, αλλά δόξαζα τον Κύριο και κατάλαβα ότι άρχισε σιγά σιγά ο Θεός να μου δίνει έμπνευση, να μου μιλάει. Χαρά! Γιατί? Γιατί περίμενα στην προσευχή. Έτσι είχα κάνει τάμα. Ήμουν και ορθόδοξος και έκανα και τάματα. Είχα κάνει τάμα. Κάθε βράδυ μία ώρα προσευχής. Και μετά το τέταρτο, λέω, δεν είχα τι να πω, τα είχα πει όλα. Και γονατιστός που καθόμουν. Και εκεί άρχισε σιγά σιγά ο Θεός να έρχεται και να με επισκέπτεται. Πω πω, χαρά, δοξολογία.
Μετά δεν έμενα μια ώρα, λέω κάτσε να μείνω λίγο παραπάνω, μπας και έρθει. Λίγο παραπάνω, δεν έμενα πολλή ώρα γιατί ήμουν και κουρασμένος. Αλλά έτσι έμαθα να ακούω το Λόγο του Θεού, τη φωνή του Θεού. Και δεν είχα και Πνεύμα Άγιο. Αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός μιλάει. Αλλά στην προσευχή προσκαρτερούντες. Δεν τα λέω και φεύγω, τα λέω και περιμένω. Αμήν, αδερφοί μου. Είναι σοβαρό, κατά ταπεινή μου γνώμη, για μένα, για μένα, για μένα. Δεν λέω για σας, για μένα. Αυτό είναι το πιο σοβαρό. Δηλαδή προσεύχομαι και προσκαρτερώ να μου απαντήσει ο Κύριος. Εις την προσευχήν προσκαρτερούντες. Και τώρα μπαίνουμε στην υπηρεσία. Εις τας χρίας των Αγίων μεταδίδονται στην φιλοξενία να ακολουθούντες. Δηλαδή θα έρθουν ανάγκες τα αδέρφια σου. Θα έρθουνε, βέβαια. Ποια είναι η δουλειά των διακόνων, των διακόνων των καλών? Η καθημερινή διακονία των αδερφών της Εκκλησίας. Να πηγαίνεις σπίτι του αδερφού σου, να βλέπεις έχει να φάει. Και το καταλαβαίνεις και το βλέπεις. Δεν σου ξεφεύγει. Και μάλιστα αν προσευχηθείς, θα έρθει ο Κύριος και θα σου δείξει ποιον έχει, ποιος έχει ανάγκη. Τι ανάγκη? Και πνευματική και ψυχική και σωματική. Όλοι έχουμε ανάγκη. Το ξαναδιαβάζω. Εις τας χρίας, ποιες είναι οι ανάγκες των αδελφών μας? Το ξαναλέω. Σωματικές, ψυχικές και πνευματικές. Ποιες είναι οι σωματικές? Να το πω το πιο απλό. Δεν έχω να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητό μου. Λέω. Ψυχικές ανάγκες. Ψυχή μου. Να μην είναι η ψυχή μου, αδερφοί αγαπητοί, πεινασμένη. Να είναι χορτασμένη. Ψυχή είναι η καρδιά, το θέλω του ανθρώπου. Τριαδικός και ο άνθρωπος. Σώμα, επιθυμίες σαρκός. Ψυχή, επιθυμίες οφθαλμών. Θέλω. Και πνεύμα, νομίζω, αποφασίζω. Προσκαρτερώ λοιπόν στην προσευχή και τι ωραία που μου αρέσει, πάρα πολύ μου αρέσει αυτό και το έχουμε πει και το έχετε διαβάσει πολλές φορές. Λέει ο Απόστολος Ιωάννης στο Γάιο, κατά πάντα εύχομαι να ευωδούσε και να υγιένεις σώμα, ψυχή και πνεύμα, καθώς ευωδούται η ψυχή σου. Γιατί έχεις δύο χαρακτηριστικά, αγάπη και αλήθεια. Άρα, εις τας χρίας των Αγίων μεταδίδοντες και η ολοκλήρωση αυτού του μικρού κομματιού είναι την φιλοξενίαν ακολουθούντες. Δηλαδή, τι θα πει φιλοξενία? Φίλος του ξένου. Είναι ξένος αυτός. Και τι ωραία πάλι που το λέει στην επιστολή του προς ο Απόστολος Ιωάννης την Τρίτη. Λέει, αγαπητέ έργον άξιον πιστού πράτης, οτιδήποτε και αν κάνεις και εις τους αδελφούς και εις τους ξένους, οι οποίοι μαρτύρησαν περί της αγάπης σου ενώπιον όλης της Εκκλησίας, τους οποίους καλώς κάμεις, καλώς θέλεις κάμει, προπέμψα σε αυτούς αξίους του Θεού. Βόηθα τον, να συμπαραστέκεσαι. Ό,τι μπορείς κάνε, αλλά το ιδιαίτερο, διότι υπέρ του ονόματος αυτού εξήλθαν, χωρίς να λαμβάνουν σημειδέν εκ των εθνών. Εμείς δεν παίρνουμε τίποτα από τον κόσμο. Ο κόσμος είναι άχρηστος για μας. Εμείς λοιπόν χρεωστούμε να υποδεχόμεθα τους θείους τους, δια να γινόμεθα συνεργείς στην αλήθεια. Να υποδέχεσαι με αγάπη το ξένο, γιατί κι εσείς ξένοι είσαστε, είπε ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη στην Αίγυπτο, αλλά εγώ σας προσδέχτηκα. Και ο ξένος ποιος είναι? Ο γείτονας, ο συνάδελφος, ο άπιστος συγγενής,
Πρέπει να τον αγαπάς. Δηλαδή να προσεύχεσαι γι' αυτόν. Μα ξέρεις, δεν ξέρω. Θα μάθω όμως. Γιατί ο Κύριος τον αγαπάει. Αυτός ο ξένος είναι χειρότερος από τον Απόστολο Παύλο, που, τον Σαούλ, που ήταν βλάσφημος διώκτης και υβριστής της Εκκλησίας. Είναι χειρότερος. Τον έσωσε όμως ο Κύριος. Και αυτός ο ξένος από σένα θα σωθεί. Αμήν, αδερφοί. Θα τον σώσει ο Κύριος. Βέβαια. Αν τον έχει προγνωρίσει προκαταβολής κόσμου δια του Ιησού Χριστού, εγώ δεν ξέρω ποιους έχει προγνωρίσει ο Θεός, αλλά ξέρω ότι πολλούς έχει προγνωρίσει, γιατί πρέπει να γεμιστεί ο οίκος του. Και συνεχίζουμε, αδερφοί αγαπητοί. Αμήν. Να συνεχίσουμε τη ζωή μας στην παρουσία του Θεού. Δούλοι, πιστοί, φρόνιμοι και αγαθοί, όχι πονηροί και απατεώνες. Ο Θεός να μας φυλάει. Αλληλούια.